Σήμερα είχαμε μία πυρκαγιά από αμέλεια ενός συμπολίτη μας, έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και με τις επικρατούσες συνθήκες δεδομένων ότι είναι καλοκαίρι, πράγματα που έχουμε πει ότι ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός, εξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε και κινδύνεψαν οικίες και αυλές σπιτιών και κάηκαν και έκταση, δασική έκταση περίπου 5 θερμάτων. Κάποιες συμβουλές για τους κατοίκους? Οι συμβουλές είναι ότι ο κόσμος πρέπει να προσέχει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την πυρκαγιά. Πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους ότι δεν παίζουν γενικά με ό,τι έχει σχέση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Και ένα ποσοστό της τάξης 70 με 80% είναι πυρκαγιές από αμέλειες δικές μας, ανθρώπινες αμέλειες. Αυτό το ποσοστό, αν μπορούσαμε να περιορίσουμε, θα ήταν ένα επίτευγμα για τη χώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου κινητοποιήθηκε με 6 οχήματα. Συνέδραμαν οι εθελοντικές ομάδες των Αγίων Θεοδόρων και τους ευχαριστούμε και τη θεομάδα του εθελοντικού του Λουτρακίου, καθώς και δύο υδροφόρα οχήματα του Δήμου. Και η κινητοποίηση αυτή κατέστη δυνατόν και με τις επικρατούσες συνθήκες, δηλαδή δεν υφιστούσε δυνατός αέρας, να σβηστεί αυτή η πυρκαγιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο κύριος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα περνάει την αυτόφορη διαδικασία. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 8.30 ώρα το απόγευμα και ακόμα εδώ είσαστε. Δηλαδή είστε επιφυλακή ακόμα. Βεβαίως, η φωτιά δεν είναι απλό πράγμα, ούτε τελειώνει έτσι από μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχει πάντα κίνδυνος και γι' αυτό η πυροσβεστική παίρνει όλα τα μέτρα ώστε να μην έχουμε οτιδήποτε άσχημο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή βάρδια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.